Άκαρπε παραμένουν μέχρι στιγμή οι έρευνε των αρχών για τον εντοπισμό του θρασίτα του ληστή πρακτορείου ΟΠΑΠ στον Αλμυρό, που εισήλθε εντό του καταστήματο με σπαστά ελληνικά, καθώ φορούσε και ολοπρόσωπη κουκούλα, κρατούσε πιστόλι. Το πιθανότερο είναι να ήταν ψεύτικο αρέπλικα. Κατάφερε όμω να πάρει τι εισπράξει του ταμείου και έφυγε με τα πόδια και κανεί δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν είχε παρακάτω σταθμευμένο αυτοκίνητο ή μηχανή, ώστε να απομακρυνθεί από τον τόπο του περιστατικού. Η ληστή έγινε συγκεκριμένα λίγο πριν από τι 9 το βράδυ τη Δευτέρα. Στο πρακτορείο βρισκόταν κάποιοι παίκτε καθώ και μια κοπέλα υπάλληλο. Ο άγνωστο εισήλθε στο πρακτορείο και προέταξε το πιστόλι που κρατούσε και ζήτησε με σπαστά ελληνικά χρήματα. Οι παίκτε και η κοπέλα τρομοκρατήθηκαν στη θέα του όπλου, καθώ δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν πρόκειτο για πραγματικό ή για ομοίωμα. Δεν πρόβαλαν αντίσταση. Ο δράστη κατευθύνθηκε στο ταμείο, πήρε τι εισπράξει περίπου 1500 ευρώ και εξαφανίστηκε πεζό. Κατόπιν ενημερώθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνε. Μέχρι στιγμή ο ληστή δεν έχει εντοπιστεί. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει να εξετάζει και βιντεοληπτικό υλικό τόσο από τι κάμερε του χώρου όσο και από καταστήματα.